Και το ερωτηματικό είναι αν αδαματία και πότε ακριβώς θα υπάρξει η απάντηση των Ισραηλινών. Η Αμερικανή και η διεθνής κοινότητα πιέζουν να υπάρξει καθυστέρηση για να μην τυναχθεί στον αέρα όλη η περιοχή. Και σε λίγη ώρα από τώρα, στις 2 ακριβώς, συνεδριάζει και πάλι για δεύτερη φορά μετά από την μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν απευθείας στο έδαφος του Ισραήλ, το πολεμικό συμβούλιο της χώρας, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός φυσικά, ο κύριος Νετανιάχου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, το Ισραήλ μετρά τις κινήσεις του και προσπαθεί να διαμορφώσει την απάντηση που θα δώσει προς το Ιράν σε αυτό το μαζικό πλήγμα που δέχτηκε το Σάββατο το βράδυ. Βέβαια και χθες είχαμε την αντίστοιχη συνεδρίαση, την πρώτη από την μαζική επίθεση. Καταλαβαίνουμε και όλες οι προσλαμβάνωσες που έχουμε είναι ότι το Ισραήλ θέλει να απαντήσει, να ανταποδώσει λοιπόν στην μαζική αυτή επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν και αναζητά ουσιαστικά τον τρόπο όπως και τον χρόνο που θα γίνει αυτό κατάλληλα. Χθες πάντως υπήρξε διαφωνία στη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου Αδαμαντία. Να δούμε πώς θα εκφραστούν σήμερα όσοι συμμετέχουν και αν θα λάβουν τώρα αποφάσεις ή θα αφήσουν για το απότερο μέλλον την όποια αντίδρασή τους. Υπάρχουν κάποιες πιο δυνατές και πιο ακραίες φωνές, θα λέγαμε, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι οποίες ακόμη και πριν από 2 ημέρες, την ώρα δηλαδή που γινόταν αυτή η επίθεση από το Ιράν, εξέφρασαν την άποψη πως εκείνη τη χρονική στιγμή παράλληλα θα έπρεπε να γίνει και η αντεπίθεση από το Ισραήλ. Τελικά η άποψή τους δεν πέρασε. Κρατήθηκαν πίσω με την συνδρομή και την συμβουλή ουσιαστικά του Υπουργού Άμυνας της χώρας του κ. Γκάλαντ, όπως και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν η αποτροπή της επίθεσης, η αναχέτηση των πυράβλων και των ντρόουνς. Και έτσι δίνεται χρόνος για να υπάρξουν διπλωματικές εργασίες Αδαμαντία που είναι στο φόρτε τους τις τελευταίες ώρες με όλες τις πλευρές να λένε στον Νετανιάχου ότι πρέπει να κρατήσει λίγο και να μην πάρει τώρα εν θερμό την απόφαση. Ένας διπλωματικός πυρετός, μάλιστα και ο Εμμανουέλ Μακρόν μιλά με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και πολλοί ηγέτες άλλων χωρών και γενικότερα οι τοποθετήσεις σε κάθε επίπεδο είναι ότι θα πρέπει το Ισραήλ να περιμένει, να μην ανταπαντήσει σε αυτό το μαζικό πλήγμα που δέχτηκε, διότι βρισκόμαστε, όπως όλοι θεωρούν, μπροστά σε μια ευρύτερη κλιμάκωση περιφερειακή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Στο αντίστοιχο μήκος κύματος είναι και οι τοποθετήσεις που έρχονται από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Αξιοσημείωτη ήταν και η τοποθέτηση του πρεσβευτή του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο οποίος διεμήνησε πάλι ότι το Ιράν έδειξε για ακόμη μια φορά το πρόσωπό του. Είπε ότι όπου στέκεται και όπου βρίσκεται, επισημαίνει και ο ίδιος το πρόσωπο του τρομοκράτη που έχει το Ιράν. Δεν έχει καταφέρει να αποτραπεί η στάση του αυτή και γι' αυτό το λόγο προέβη στην συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι και οι πληροφορίες που έχουμε από το στρατό, από τον IDF, είναι ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ότι μιλάμε για μια περίπλοκη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, και πιθανώς η απάντηση δεν δόθηκε κατευθείαν στα επόμενα λεπτά ή στις επόμενες ώρες από την πλευρά του Ισραήλ, ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα για να δοθεί αυτή η ανταπάντηση. Επίσης, από τις πηγές μας και τις πληροφορίες, καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον τα δεδομένα είναι ότι μια τέτοια απάντηση μορφοποιείται και πιθανόν να είναι από αέρος. Αυτό σημαίνει πυραυλικά χτυπήματα, χτυπήματα με drones ή χτυπήματα σε αεροπορικές βάσεις από τις οποίες σηκώθηκαν τα συγκεκριμένα drones και η βαλιστική πύραυλη από την πλευρά του Ιράν, όπως επίσης και στρατιωτικές υποδομές και λιμάνια. Βέβαια, το Ισραήλ είναι αυτό που ζητά και την συνδρομή των συμμάχων του. Άλλωστε και ο Υπουργός Άμυνας ο ίδιος ζητά να γίνει μια στρατηγική συμμαχία η οποία θα βρίσκεται υπό την αιγίδα, υπό τις εντολές των ΗΠΑ και κατά δεύτερο λόγο του Ισραήλ, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει
τις απειλές του Ιράν. Βέβαια και αναλυτές και άνθρωποι εδώ του Ισραήλ και αξιωματούχοι μας ενημερώνουν ότι η επίθεση αυτή που έκανε το Ιράν στρεφόταν κατευθείαν στο έδαφος του Ισραήλ. Δεν απείλησε δηλαδή αμερικανικά συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανόν η απάντηση να δοθεί απευθείας λοιπόν από το Ισραήλ προς το Ιράν. Αναμένουμε και σήμερα. Βέβαια η κατάσταση, να πούμε Ελίνα, ότι είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερο. Όλοι περιμένουν τις εξελίξεις εδώ και οι απλοί πολίτες. Είχαν μπει κάποια περιοριστικά μέτρα το βράδυ του Σαββάτου στις 11 η ώρα, λίγο πριν γίνει η συγκεκριμένη επίθεση, ως προς τις συναθρήσεις, ως προς τα σχολεία. Γίνεται μια μερική άρση των μέτρων. Ωστόσο και στο κομμάτι αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών που τα βάζει τα μέτρα αυτά κρατούσε μια στάση αναμονής, καθώς περίμενε ακόμη και επίθεση από τους Χούθη της Ιεμένης τις προηγούμενες ώρες. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και προχωρά σε μερική άρση των περιοριστικών μέτρων. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση εδώ μυρίζει μπαρούτι και είμαστε πρώτων εξελίξεων.